Νιώθει το παιδί σας εκνευρισμό όταν δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο? Παραμελεί τις δραστηριότητές του, τους φίλους του και την οικογένειά του για χάρη του διαδικτύου? Αλλάζει τις συνήθειες διατροφής και ύπνου για χάρη του διαδικτύου? Νιώθει ενθουσιασμό, χαρά, ικανοποίηση μόνο όταν είναι στο διαδίκτυο? Μοιράζεται τα πάντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας την επιβεβαίωση από φίλους ή ακόμα και από αγνώστους? Δεν είναι σε θέση να απολαύσει την καθημερινότητά του εκτός αν τη μοιραστεί με φίλους ή και αγνώστους στο διαδίκτυο? Αυτά είναι μερικά μόνο προειδοποιητικά σημάδια τα οποία θα πρέπει να σας κινητοποιήσουν. Συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης. Η ακραία χρήση της τεχνολογίας μπορεί να διαταράξει την ψυχική υγεία των παιδιών, οδηγώντας σε άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση και μοναξιά. Η επιβάρυνση των ματιών, ο χρόνιος πόνος στον αφιένα και στην πλάτη και η αδυναμία συγκέντρωσης είναι συνηθισμένες συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο. Μελέτες έχουν δείξει πως οι έφηβοι σήμερα δεν έχουν μόνο περιορισμένες κοινωνικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά επίσης δυσκολεύονται να αλληλοεπιδράσουν με τους φίλους τους στον πραγματικό κόσμο. Οι ειδικοί λένε ότι η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας οδηγεί σε πολλαπλές εργασίες που ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να χειριστεί, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η ακαδημαϊκή απόδοση των παιδιών. Οι νέοι που δαπανούν περισσότερο από 5 ώρες την ημέρα σε ηλεκτρονικές συσκευές είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν διαταραχές στον ύπνο, με πιθανές συνέπειες για τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Βοηθήστε το παιδί να οριοθετήσει το χρόνο που δαπανά στη χρήση της τεχνολογίας. Συμφωνήστε μαζί του για τις ώρες που επιτρέπεται να ασχολείται σε καθημερινή βάση και ορίστε ώρες όπου θα απαγορεύεται η χρήση συσκευών, όπως παραδείγματος χάρη η ώρα του φαγητού. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εφαρμογές και φίλτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να παρακολουθεί και να μειώσει το χρόνο που δαπανά στο διαδίκτυο. Θα πρέπει τα όσα με λόγια συμβουλεύετε το παιδί σας να τα τηρείτε πρώτα εσείς, δίνοντας το καλό παράδειγμα, καθώς ως γονείς αποτελούμε από τα πιο σημαντικά πρότυπα προς μίμηση. Ενθαρρύνετε το παιδί να ασχοληθεί με νέες δραστηριότητες και χόμπι που δεν περιλαμβάνουν τον υπολογιστή και ενθαρρύνετε τις κοινωνικές του αλληλεπιδράσεις. Αν αισθάνεστε ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει σημαντική εξάρτηση από την τεχνολογία, μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από επαγγελματίες. Μία λύση είναι η γραμμή βοήθειας Helpline 210-676-86, όπου ψυχολόγοι με μεγάλη εμπειρία σε προβληματικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο μπορούν να σας παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη.